Έχουμε κοντά μας τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον γιο του αείμνηστου Γρηγόρη Λαμπράκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Το όνομά σας δεν είναι βαρύ σαν ιστορία, είναι από μόνο τη ιστορία. Μία μέρα σαν αυτή και κάθε χρόνο όταν έρχεται αυτή η μέρα, τι αισθάνεστε, τι σκέπτεστε? Εντάξει, συγκίνηση, αλλά πιο πολύ βέβαια τα έχει περάσει η μάνα μου, γιατί εγώ δεν... Σωστά, δεν είσαστε 2 ετών όταν αλλά συνέβη αυτό. Αυτά που έχω διαβάσει, δεν που έχετε έχω δει, μνήμες. Ναι. Όχι, όχι, αυτά που έχουν πει συγγενείς, φίλοι, και είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Πώς είναι να μην έχεις ζήσει αυτά τα γεγονότα, να τα ακούς και να πρέπει οπωσδήποτε να τα νιώσεις? Ναι, κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα χωρίς πατέρα, αλλά με έναν ήρωα. Δηλαδή, με ένα, το, ήταν το, ο ιεράς μας, ο παιδικός. Και έτσι ήταν λίγο δύσκολα, γιατί ήταν και μετά ήταν τα χρόνια της Χούντας. Η μάνα μου τον τράβηξε όλο αυτό το ζώδιο. Δεν... Είναι... Ήταν αρκετά, όχι πολύ δύσκολο. Αυτό ήθελα σας βασικά πράγματα. Αυτό σας επηρέασε στην πορεία της ζωής σας? Νιώθατε μία ευθύνη στην οποία πρέπει να ανταποκριθείτε χωρίς να έχετε ρωτηθεί, να το θέσω έτσι? Σίγουρα, ότι ό,τι κάνεις έχει αντίκτυπο. Ότι κάνεις κάτι καλό, περνάει να κάνεις κάτι που δεν είναι, ξέρω εγώ. Έκανα αυτό. Είναι, νιώθατε ότι έπρεπε να απολογηθείτε κάπου? Κάπως έτσι. Δηλαδή πρέπει να είσαι άψογος, αλλά... Αυτό είναι τρομακτικά κουραστικό. Σίγουρα είναι. Ίσως γι' αυτό πάθατε και τα προβλήματα υγείας. Ίσως γι' αυτό τα πάθατε. Πιεστήκατε ψυχολογικά πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με διάφορες αφορμές, για διάφορους λόγους. Τώρα είστε καλά όμως. Εντάξει, τώρα έχω ασχολούμαι εδώ. Από το 2011 ασχολούμαι με το. Κάνω ένα ίδρυμα. Εγώ Λαμπράκης ασχολούμαι με αυτό. Ξέρω και το 2012 είχαμε έρθει να κάνουμε το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος Αναπάντησης Δολοφονίας. Τώρα θα κάνουμε την έκθεση την άλλη εβδομάδα. Στον Ευκλήδη, έχω πάρει το φάκελο από την ασφάλεια. Το διάβασα. Ήσασταν συνεπιβάτης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ναι, στο τρένο για Θεσσαλονίκη από Αθήνα. Κάμε 3 ώρες και 40 λεπτά. Η μητέρα σας και εσείς. Αφορμή βεβαίως για αυτό το ταξίδι σας εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι και η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στον Ευκλήδη. Ναι. Αλλά και η σημερινή βεβαίως, ανήμερα της επετείου της. Ήρθαμε να δούμε το χώρο της έκθεσης, πώς θα στηθεί. Το πάρει το φάκελο από την ασφάλεια και. Αυτή η έκθεση, για πείτε μας έτσι λίγα περισσότερα πράγματα. Είναι έκθεση φωτογραφίας. Ναι, ναι. Είχαμε πάει και στο Στρασβούργο με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη πρώην. Ήθελα να το πάμε να το δει και το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Είχα πάρει το φάκελο και με τον πρώτο της φωτογραφίας, λέει, Σιλιούπολης, τον Γιάννη τον Αυγέρη, κάναμε επεξεργασία στο φάκελο και βγάλαμε 600 σελίδες στο φάκελο. Ο φάκελος της αστυνομίας. Ναι, ναι, από το 1945. Φωτογραφίες δηλαδή από το 1945 μέχρι το 63. Μέχρι και το 63. Υπάρχει... φωτογραφίες. Στο φάκελο υπάρχουν και μετά για το 80, μέχρι και το 83 υπάρχουν. Μέχρι τότε είχαν. Και το βγάλαμε σε. Ήταν 600 σελίδες, κάναμε μια επεξεργασία και βγάλαμε κάποιες τις πιο ευθυνείς φωτογραφίες, τις πιο καθαρές σε έκθεση και είναι γύρω σε 60. Και θα τις παρουσιάσουμε αυτές. Για πείτε μας λίγο για τη θεματική τους, τι παρουσιάζεται μέσα από αυτό το φωτογραφικό υλικό. Πάντα, ότι το που πήγαινε ο Λαμπράκης μόνος στο νοσοκομείο, με γυναίκες, στο εξωτερικό που πήγαινε, τα είχαν καταγράψει πλήρως. Μάσα, να σου πω έτσι, να γελάσεις και λίγο. Ναι. Είχε πάει στη Ρόδο με μια γυναίκα, 45, 47, 50, που δεν ήταν ακόμα βουλευτής. Ναι. Και λέει, αυτή που είναι μαζί του η γυναίκα, από τα δάχτυλα και καταλαβαίνουμε ότι ήταν κομμώτρια. Οι μεγάλοι detective της εποχής είχαν ανακαλύψει και το επάγγελμα, βεβαίως. Δηλαδή κάτι πράγματα που γράφουν μέσα είναι να γελάς. Δηλαδή χάναν τις ώρες, ανθρωπόρες και για να προφανώς δεν ήταν μόνο ο Λαμπράκης, ήταν και άλλους παρακολουθούσαν. Αλλά θέλω να πω, το επίπεδό τους, τι γράφανε μέσα, κάνανε σαν να αναφορές στη διοίκηση και στην αστυνομία, στη διεύθυνση και λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή τώρα, είναι να γελάς με αυτά που. Να το συνειδητοποιείς, ναι. Ναι, ναι, είναι να γελάς με αυτά που γράφουμε. Αλλά αυτή ήταν η αστυνομία της εποχής. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι κάτι κάνανε με αυτά που γράφανε. Ναι, τώρα να... Δες πάντων. Και αυτό, θέλω να πω ότι αυτό το φάκελο μαζί με κάποια άλλα στοιχεία το έχουμε βγάλει και σε βιβλίο. Το οποίο κυκλοφόρησε από ποιες εκδόσεις και πότε, κύριε Λαμπράκη? Είναι από εκδόσεις Παπαζής, έχει κυκλοφορήσει. Θα το έχουμε και στην έκθεση. Και υπάρχει σε αυλοπόλια τώρα, δεν ξέρω... Γιατί επιλέξατε αυτό τον χώρο εκεί στον Ευκλήδη? Επειδή
Ο Σταθμός είναι από τους πιο έτοιμους. Ήταν ιδέα του Υπουργού. Είπαμε να το κάνουμε σε ένα σταθμό. Ο ίδιος απευθύνθηκε σε εσάς. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ποιος σταθμός είναι πιο κατάλληλος. Όχι, προφανώς. Θέλω να πω, ο ίδιος σας τηλεφώνησε και σας είπε ενδιαφέρομαι αυτή την έκθεση να την παρουσιάσω εκεί. Στο μετρό και μετά πάμε και στο μετρό στο Σύνταγμα αργότερα. Και είπαμε να ξεκινήσουμε από εδώ, σαν Υπουργείο, επειδή είναι και ο τόπος συμβολικός, είναι πολύ παγαπώ και μισό ταυτόχρονα. Ναι, το έχετε πει αυτό. Ναι, τα σύστηματα μου είναι έτσι λίγο. Αμφίσιμα, ναι. Ναι, γιατί. Αμφίσιμα. Γιατί δεν. Είναι ένα χτύπημα αυτό για. Και κάθε μέρες η μάνα μου είναι. Μεγαλώσατε χωρίς πατέρα, δεν είναι αστείο. Ναι, βέβαια. Και πάνω σε αυτό που πέτα, θέλω να πω ότι. Το είχα πει και στην έτρη, το είχα. Στο Όπεν, παλιά στο Γιώργο Χαρτάτο. Και είχε βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και είπε ότι δεν ενδιαφέρει το νέο. Το 17 έγινε το 63. Βέβαια. Ναι, το είπε αυτό. Ναι, αλλά εγώ τον είχα προκαλέσει. Γιατί είχαμε την έκθεση από τον 21 Απριλίου πέρσι μέχρι το Σεπτέμβριο στην Ηλιούπολη. Το απόγευμα το 80% των επισκεπτών ήταν κάτω των 20 ετών. Ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τη λογική του κ. Μητσοτάκη, το 17 δεν έφερε ούτε ο Κουφοντίνας ούτε ο Μπακογιάννης. Δηλαδή, αν το γυρίσουμε σε αυτή, γιατί έγινε, εγώ γεννήθηκα το 68, δεν ξέρω τι έγινε το 63, τότε και εγώ να μην με θυμίζει τι έγινε πριν το 60. Δηλαδή, αν πάμε να μας εφέρει ιστορία από τότε που γεννήθηκαμε και μετά, το χάσαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να την κάνει φιλόσοφο. Γενικά, δηλαδή, άνθρωπος που δεν ξέρει την ιστορία. Ένα δηλαδή, άνθρωπος που δεν μπορεί να συνδεθεί έγινε, με το μέλλον. Με ενδιαφέρει το 21, τι έγινε το 40, τι έγινε στον Εφήλιο, τι έγινε στο Μακ. Δηλαδή, άμα το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, ο 17 πρέπει να ξέρει την ιστορία από το 2000 και μετά. Δεν πάμε έτσι. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κάτι τέτοιες δηλώσεις, αλλά και γενικά ένα πολιτικό κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην πολιτική σκηνή, εξαιτίας βεβαίως της προεκλογικής περίοδου, θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Αυτό εσείς το θεωρείτε ένα επικίνδυνο κλίμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διχασμό? Και σας το ρωτώ με δεδομένο ότι ο πατέρας σας σκοτώθηκε από ελληνικό χέρι. Αυτό προκάλεσε ένα σημαντικό διχασμό και θα ήθελα να μου πείτε εάν υπάρχει μία αναλογία με το σήμερα και αν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες μας σήμερα. Είμαστε στο σωστό δρόμο? Ελπίζω δεν θα γίνει άλλο επεισόδιο τύπου Φύσα, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να λύνονται έτσι οι διαφορές, να φτάνουμε σε δολοφονίες. Βλέπετε όμως ότι είναι πολλωμένο το πολιτικό κλίμα και βεβαίως το γεγονός ότι οι Έλληνες μεταξύ τους εύκολα δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Και θυμάμαι τον Πολυζωήδη να λέει πως όταν μαλώνουν οι Έλληνες, μαλώνουν οι ήρωες. Οπότε είναι καλό να τους αφήσεις να τα βρούνε μεταξύ τους. Εσείς τι πιστεύετε από αυτό? Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε προβλήματα. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο που το ξέρω προηγουμένως. Ρωτάγανε συνέχεια τον Κώστα τον Μπακογιάννη πώς μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Εμένα με ρώτησαν ποτέ, ή τόσα άλλα χιλιάδες, τόσα παιδιά που μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Γιατί δηλαδή το έχουν επικεντρώσει στον Κώστα Μπακογιάννη, το λένε συνέχεια μεγάλο χωρίς πατέρα, μεγάλο χωρίς πατέρα. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Εγώ δεν πήγα ούτε να το πω ποτέ, ούτε να κανένας το. Κανένας δεν πρέπει να μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Ναι, εντάξει, αλλά. Κανένας. Βλέπω ότι έχουν. Δεν είναι ένα μέτρο σύγκρισης αυτό για να μπορέσει ένας άνθρωπος να συνεννοηθεί με έναν άλλον άνθρωπο. Σαν ένα μοναδικός στον κόσμο που μεγάλωσε ως πατέρα. Δηλαδή, εντάξει. Προφανώς και δεν είναι. Είναι για τις εκλογές, ένα άλλο πολιτικό. Αλλά δεν πρέπει συνέχεια να. Αυτό το θέμα να το. Και σε άλλη μια δολοφονία ήταν από τρομοκράτες, ας το πούμε. Η άλλη δολοφονία ήταν από το κράτος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν χωρίς πατέρα. Ανεξάρτητα αν αυτός ο πατέρας ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αν ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης ή αν ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος ο οποίος έδινε τον αγώνα της ζωής του από το δικό του μετερίζει με τις δικές του δυσκολίες και το δικό του προσωπικό Γολγοθά. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Λαμπράκη. Γιατί σήμερα δεν φαίνεται να γεννιέται ένας νέος Γρηγόρης Λαμπράκης? Έχουμε Γρηγόρη Λαμπράκη σήμερα? Έχουμε προσωπικότητες τέτοιες? Είναι εύκολο να γεννηθούν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα? Δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί? Δεν ξέρω. Ήταν εκείνη η εποχή. Δεν ξέρω. Πάντως. Τι να πω. Δεν θέλω να πω γιατί. Η αριστερά του Γρηγόρη Λαμπράκη πού είναι σήμερα? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Χωρίς απάντηση. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν είναι όπως
Τα είχαμε ονειρευτεί, τα είχαμε φανταστεί. Είχαν δώσει κάποιοι τη ζωή του. Όπως είπε και ο Λαμπράκης, είναι όμορφο να ζει για την ειρήνη, τόσο μεγάλο να πεθαίνει για την ειρήνη. Έδωσε ζωή του για την ειρήνη. Δεν νομίζω ότι σήμερα. Ίσως ήταν, ίσως είναι εποχές, άλλες εποχές τότε. Δεν ξέρω τι να πω. Σήμερα είναι, ίσως, δεν υπάρχουν. Εσείς την νοσταλγείτε αυτή την αριστερά. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Αλλιώς όταν είσαι κάπου και βλέπεις κάποια πράγματα και μετά σου έρχονται ανάποδα. Είναι πέρα, ανάποδα τώρα. Αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Τώρα είναι ανάποδα, λέτε. Σε κάποια θέματα δεν είναι τουλάχιστον όπως τα φανταζόμασταν. Τι μέλλον μπορείτε να διαβλέψετε το μέλλον από την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα που μπορούμε να οδηγηθούμε. Δεν είναι. Αισιόδοξος είστε. Πάντα είμαι αισιόδοξος, αλλά το θέμα είναι να είναι και άλλοι αισιόδοξοι. Δεν φτάνω μόνο εγώ. Θα κάνουμε. Θα το απαλέψουμε. Να... Μιλάτε με τη μητέρα σας. Η μητέρα σας τι σκέπτεται σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπει να συμβαίνουν σήμερα με την πορεία της αριστεράς. Δεν συζητάμε γιατί βλέπω ότι κάποια πράγματα σε αναχωρούν και δεν θέλω. Αρκετά έχει περάσει, δεν θέλω να τις. Παρακολουθεί ειδήσεις, βλέπει. Δεν βλέπει. Mm-hmm. Όσο μπορεί, βλέπει. Άρα, ακούτε τα σχόλιά της. Περιορίζονται σε αναστεναγμούς ή. Δεν εκφράζεται. Ίσως δεν θέλει να με ξαναχωρήσει. Αυτό, ναι. Σας αγαπάει και πολύ. Είναι γνωστό αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε σήμερα. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, ήδη έχω καταχραστεί τον χρόνο. Αλλά πάντοτε κάνουμε μία συζήτηση. Θα είμαστε εδώ και εδώ θα είμαστε πάλι. Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όταν είστε εδώ. Εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να ενημερώσουμε πριν φύγετε για όλες τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες σήμερα για όλο τον κόσμο. Ναι, 10:30 είναι η κατάθεση Στεφάνου. Θα πάμε με την Κιάννα Τοπούλου και τον κύριο Σπίτζη να. Μια κατάθεση. Και την άλλη Τετάρτη που θα κάνουμε τον Ευκλήδη στις 8 ώρα το. Το φάκελο θα είναι η πρώτη φορά που στη Θεσσαλονίκη που θα το παρουσιάσουμε με το φάκελο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.